Και εδώ θα έρθει η πείνα. Ξέρετε τι λέγανε στους γιατρούς, off the record, για να τους αναγκάσουν να κάνουν το εμβόλιο. Μου τα είπε φίλος μου, γιατρός, που υπέγραψαν μια λίστα ποιοι δεν θα υπογράψουν, ποιοι δεν θα κάνουν το εμβόλιο. Και είναι 80% σε κάποια νοσοκομεία αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Οι γιατροί δεν θέλουν. Τι τους λένε λοιπόν τους γιατρούς? Εάν δεν κάνατε εσείς το εμβόλιο, θα είσαστε υπεύθυνοι για την πείνα που θα ακολουθήσει, γιατί εμείς θα αναγκαζόμαστε να κρατάμε το lockdown, όπως λέει, τις απαγορεύσεις στο λαό, θα τους έχουμε κλείσει στο σπίτι και αποτέλεσμα η οικονομία να πέσει και μαζί με αυτό να έρθει και η πείνα. Άρα θα είσαστε υπεύθυνοι. Εκβιασμός όμως, για να αναγκάσουν τους γιατρούς και τους νοσοκόμους να κάνουν το εμβόλιο, για να φανεί ότι αφού το έκαναν οι γιατροί, άρα αυτό θα πούν μετά. Εδώ το κάνανε οι γιατροί που σας κάνουν, δεν θα το κάνετε εσείς. Κοιτάξτε πώς πάει κύκλος το πράγμα. Πιέζουν λοιπόν σε όλες τις καταστάσεις και δημιουργούν μια γενική αναστάτωση στον πλανήτη.